μικροί και μεγάλοι μπορούν πλέον να βγάλουν το άχτι τους, να φωνάξουν, να χορέψουν και να τραγουδήσουν μέσα στη βιβλιοθήκη. Με σκοπό να ενισχύσει στη συνείδηση του κόσμου τη σπουδαιότητα των βιβλιοθηκών ως κέντρων μάθησης, χώρων δημιουργικότητας και διάδρασης, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνέλαβε την ιδέα να συμβάλλει στη δημιουργία ενός δικτύου δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών σε όλη τη χώρα. Η μεγαλύτερη μέχρι τώρα δράση του Future Library είναι η δημιουργία του Media Lab που έχει σχεδιαστεί με την υποστήριξη της Google. Δημιουργώ, μαθαίνω, παίζω, χαλαρώνω, μοιράζομαι. Είναι οι 5 λέξεις που περιγράφουν το πνεύμα της ανακαινισμένης και μεταμορφωμένης βιβλιοθήκης. Συνεργατική χώρη συναντήσεων, ανάγνωσης, χαλάρωσης, πλοήγησης στο διαδίκτυο, μέχρι και στούντιο, όπου μπορεί κανείς να κάνει ηχογράφηση, να επεξεργαστεί και να δημιουργήσει το δικό του βίντεο, συνθέτουν μια τελείως διαφορετική εκδοχή αυτή της σύγχρονης βιβλιοθήκης που οραματίστηκε και υλοποιεί το Future Library μέσω των Media Labs. Υπάρχει ένας χώρος όπου φιλοδοξούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο σχολείο, ας πούμε. Από ό,τι έμαθα ότι αυτά λίγες βιβλιοθήκες έχουν τέτοιες ικανότητες στην Ελλάδα τώρα, ας πούμε, να το κάνουν αυτό. Και ευχαριστούμε πολύ, ελπίζουμε να το χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, και τα παιδιά να φανεί πολύ χρήσιμο γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ αξιοπρεπές στούντιο και μπορούν όλοι μέσα από αυτό να μάθουν τις τεχνικές ηχογράφησης και τις παραγωγής και όλα τα συναφή. Κάναμε σήμερα ένα σεμινάριο σε σχέση με την αισθητική όσον αφορά την αποτρίχωση, το μακιγιάζ. Δώσαμε κανόνες για το μανικιούρ και το πεντικιούρ. Άλλωστε εδώ έχει γίνει ο χώρος καταπληκτικός και η προσέλευση ήταν αρκετά μεγάλη. Τα εγκαίνια της μεταμόρφωσης αυτής πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 7 Δεκεμβρίου ταυτόχρονα και στις 9 βιβλιοθήκες που επιλέχθηκαν από το Ίδρυμα, μεταξύ αυτών και της Πεπαχαραλάμπιο Δημόσιος Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου, όπου 400 επισκέπτες παρακολούθησαν ξεναγήσεις στους χώρους, εκπαιδεύτηκαν σε δεξιότητες του κυβερνοχώρου, παρακολούθησαν προβολές που έγιναν γύρω από θέματα φωτογραφίας, οικολογικών δράσεων και τηλεδιάσκεψη με τους φυσικούς του ΣΕΡΝ. Τέλος, και τις δύο βραδιές, συγκροτήματα ναυπάκτων μουσικών έπαιξαν ποιοτική μουσική και διασκέδασαν τους νέους που παραβρέθηκαν. Επίσης, η συμμετοχή 25 χορευτών δρόμου φοιτητές από την Πάτρα, που χόρεψαν εντυπωσιακά, έδωσαν ζωή και ρυθμό στο χώρο.